Τι φτατέλη, ούτε ζεϊμπέκικο. Τι, Ριάννα, Ριάννα. Χαρούλα Αλεξίου. Θεός αν είναι. Αυτά τώρα. Βεβαίως. Δείτε όμως, παιδιά. Βεβαίως. Όχθε μου, τι άλλο θα ακούσουμε στη ζωή μας. Θεός αν είναι. Μου επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου πρώτος. Φυσικά. Ευχαριστώ. Η Πάολα έχει εκπληκτική φωνή. Και το έχω πει όλο το χειμώνα ότι επειδή μιλάω με ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, ότι φέτος είναι το νούμερο ένα όνομα. Hot. Είναι το πιο hot γυναικείο όνομα. Όλοι θα θέλουν να τραγουδήσουν μαζί της. Ακόμα και ο Αντώνης στην συνέντευξη που μου έδωσε είπε ότι με άλλες συνθήκες, όχι συνθήκες μπουζουκιών, θα τραγουδούσα με την Πάολα. Ο Μαζονάκης ναι. Πρώτος είχε κάνει τη μαγιά. Σωστό. Και τραγούδησε μαζί. Να πω όμως κάτι, Φέη μου. Στον Γκάζι. Ελπίζω, δεν με ενόχλησε αυτό, έχει πλάκα. Ελπίζω αυτή η στροφή που ακούσαμε χθες να είναι μια πλάκα μόνο για τα ΜΑΤ. Γιατί πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες, δεν θα πω ονόματα τώρα γιατί είναι και καλοκαίρι, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε μέτωπα, Φέη μου, έχουν καταστραφεί όταν κάποιοι σύμβουλοι τους τρέλαναν και τους είπαν τραγουδίστε Θοδωράκη, τραγουδίστε Χατζηδάκη, τραγουδίστε ποιοτικά και έντεχνα. Ναι. Και ξαφνικά βλέπουμε μεγάλες φωνές, μην τις πω τώρα, αυτός που είναι τραγουδιστής ξέρει, που καταστράφηκαν όταν κάνανε δίσκους με Θοδωράκη κτλ. Ενώ ήταν πιο pop και αγαπητοί στον κόσμο. Εγώ αυτό έχω να πω, να προσέξεις πάλι γιατί είναι κρίμα να έχεις κτίσει το πρώτο όνομα στο λαϊκό και ξαφνικά να πας να γίνεις κάτι άλλο που δεν νομίζω ότι θα αφήσει αυτό το για μια εμφάνιση δεν με χαλάει, αλλά να το αλλάξει γενικά συμφωνώ. Θα το έχει κάνει μόνο για τα βραβεία special edition. Δεν είναι και αυτή. Παιδιά, τη στιγμή που συνεχίζει να τραγουδάει με το Μαζονάκι βράδυ και θα είναι μέχρι τον Αύγουστο. Και άμα ξαφνικά βγει αύριο και πει ένα το χέλι. Απλώς, κοίταξε, εγώ θυμάμαι, περιμένετε λίγο, είχε πάει συγγνώμη.